Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε στην Κύπρο. Είσαστε ο άνθρωπος που διάβασε το σχέδιο ΑΝΑΝ, το μελέτησε, έκανε μια περιληπτική έκθεση, την παρέδωσε στον Τάσο Παπαδόπουλο. Τώρα, εσείς τι θα συμβουλεύατε τον νυν πρόεδρο να πράξει για να αποφύγουμε το συντομότερο δυνατόν, πώς να κινηθεί ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να εξέλθουμε αυτής της οικονομικής κρίσης. Είναι πολύ απλό, είναι όλη η αξιοποίηση της Κυπριακής ΑΟΣ. Και είναι αυτό που συνεχώς γράφουμε, μελετάμε και δίνουμε και συμβουλές πάνω σε αυτό το θέμα, με την έννοια ότι η αξιοποίηση της Κυπριακής ΑΟΣ είναι το μόνο εργαλείο που έχει τη δυνατότητα να αναστρέψει δεδομένα οικονομικά, γιατί είναι μεγάλης, αν θέλετε, αξίας οικονομικής και όσο αφορά την στρατηγική, είναι η μόνη που ακολουθεί, αν θέλετε, το σχήμα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνης, μετά αξιοποίηση της ΑΟΣ. Δηλαδή, πολλές χώρες δεν ήξεραν καν που βρίσκεται η Κύπρος. Πολίτες από τη γειτονική χώρα δεν ξέρουν που είναι η Κύπρος. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τυχεροί, δηλαδή, σε αυτό. Δεν είναι το τυχερό. Κάποιοι λένε ότι είναι και κατάρα. Εντάξει, υπάρχει και ασχετοσύνη, δεν μας πειράζει. Δεν είναι το θέμα τύχης ή όχι, είναι το θέμα αξιοποίησης. Θέλω να πω, τα κοιτάσματα με τους υδρογονάδρες υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η Κύπρος έχει υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας από το 82. Άμα το σκεφτείτε, δεν είναι τόσο μακριά σε σχέση με το 74. Ψηφίζει τον κυρωτικό νόμο του 1988 και μετά μπαίνει στη διαδικασία 2003. Υπογραφή συμφωνίας με την Αίγυπτο, 4 θέσπιση της ΑΟΣ, 7 υπογραφή με τον Λίβανο και 10 υπογραφή με το Ισραήλ. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Η αξιοποίηση ουσιαστική αρχίζει μόνο μετά το Δεκέμβριο του 2011. Αυτή η πορεία στη συνέχεια για μας είναι μια υψηλή στρατηγική που έχει ακολουθηθεί από τους 3 προηγούμενους πρόεδρους. Γιατί η πρώτη συμφωνία ήταν με τον Κλειρίδη, η δεύτερη με τον Παπαδόπουλο, η τρίτη με τον Χριστόφια. Ο νυν πρόεδρος θα ακολουθήσει αυτήν την πορεία, γιατί είμαστε στο δεύτερο γύρο διαπραγμάτευσης. Έχουμε κάνει τώρα συμφωνίες με την Eni Kogaz για τα οικόπεδα 2, 3 και 9. Έχουμε κάνει συμφωνίες με την Total με το 10 και το 11, μιλάω για τις πρόσφατες, γιατί βέβαια το οικόπεδο 12 και την Νόπελ το ξέρετε ήδη. Άρα, άμα σκεφτείτε τώρα ότι η Κύπρος έχει μία ΑΟΣ, την οποία δεν είχε πριν το 2004. Δεν υπήρχε αυτή η έννοια. Γιατί ανήκει στα κυριαρχικά δικαιώματα και δεν ανήκει στην κυριαρχία, η οποία σταματάει στα 12 ναυτικά μίλια. Άμα σκεφτείτε λοιπόν ότι η Κύπρος μπορεί τώρα να αξιοποιήσει και ταυτόχρονα να έχουμε έρευνες και στο 12 και στο 11 και στο 9, όπως θέλουν και οι εταιρείες πρόσφατα, καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά έχουμε Γάλλους, Αμερικανούς, Ιταλούς, Κορεάτες που ξέρουν ακριβώς που είναι η Κύπρος, ξέρουν ακριβώς που είναι τα οικόπεδα και όταν είδαμε στο δεύτερο γύρο παραχώρησης ότι υπήρχαν 33 εταιρείες που ήταν υποψήφιες και έγιναν 15 κοινοπραξίες, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πια κάτι το τοπικό. Θα μπορεί να αποτελέσει τη σωτηρία της Κύπρου, ξέρετε. Όχι τη σωτηρία με την έννοια την τόσο αφαιρετική, αλλά είναι ο κυρίαρχος μοχλός ποιήσης για την απελευθέρωση της Κύπρου. Δηλαδή θεωρώ, για να είμαι πιο πρακτικός, ότι από τότε που άρχισε η διαδικασία της Κυπριακής ΑΟΣ, δηλαδή από το 2003 με το 4 το πιο σημαντικό για την θέσπιση σε νομικό επίπεδο, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τα δεδομένα είναι τόσο ριζικά διαφορετικά και για να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα, από το 1974 μέχρι το 2003 δεν έγινε απολύτως τίποτα για το Κυπριακό. Είναι σωστοί οι χειρισμοί που γίνονται σήμερα στο θέμα του Κυπριακού? Ναι, είναι σωστοί γιατί επικεντρώνονται πάνω στο θέμα της ΑΟΣ, απλώς επειδή με ακούσατε και στο ενδιάμεσο, αυτό που δεν με ευχαριστεί είναι ότι καθυστερούμε πάρα πολύ στα οικόπεδα 5, 6, 7, 8. Ανήκουν στον ίδιο γύρο παραχώρησης, οι εταιρείες είναι υποψήφιες
οι εταιρείες έχουν υποβάλει την ίδια υποψηφιότητα με τα άλλα υπόπεδα, είναι ταυτόχρονα όλα αυτά που έχουν γίνει. Έχουμε υπογράψει συμφωνίες, οι οποίες έχουν φέρει στην Κύπρο 200 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο από τα μπόνους υπογραφής, και για μένα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να προσπαθούμε να κάνουμε μίζερες εξοικονομήσεις την ώρα που αρκεί να κάνουμε συμβόλαια πάνω στα οικόπεδα, όπου οι εταιρείες έχουν ήδη υποβάλει υποψηφιότητα και έχουν ήδη καταβάλει χρηματικά ποσά για να είναι υποψήφιες. Και διερωτούμε γιατί καθυστερούμε για το οικόπεδο 5, 6 και 7, 8, μάλιστα, 5, 6, 7, 8, ενώ ξέρουμε ότι είναι πολύ καλά οικόπεδα, έχουμε νέα δεδομένα πάλι σεισμικά και σε αυτή την περιοχή, το ξέρουμε ότι το 8 είναι ένα οικόπεδο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή βρίσκεται κοντά στο οικόπεδο 9 που είναι το πιο σημαντικό από όλα, αλλά είναι από αυτά που έχουν τα μεγάλα ρασποϊφαίστεια, που είναι οι σοβαρές ενδείξεις για μας, γιατί βλέπετε φυσαλίδες από φυσικό αέριο που επέμβεται από αυτά τα ρασποϊφαίστεια. Κατά συνέπεια, λέω, γιατί πιεζόμαστε σε οικονομικό επίπεδο και προσπαθούμε μερικές φορές να κάνουμε κινήσεις του τύπου θα κάνουμε εξοικονόμηση, καλύτερη διαχείριση πόρων, θα κάνουμε μια αναδιοργάνωση σε μερικά σημεία. Και λέω πολύ απλά, ας πούμε τα κάνουμε όλα αυτά, πόσο εξοικονομούμε και πώς σχετίζονται με τα μεγέθη που επιτρέπει η Κυπριακή Αγορά? Δεν έχουν καμία σχέση τα μεγέθη. Τα μεγέθη είναι ριζικά διαφορετικά, γιατί οτιδήποτε αφορά τους υδρογονάθηκες είναι τεράστιο. Δηλαδή, ένα καράβι LNG είναι 170 με 200 εκατομμύρια. Ένα γεωτρύπανο είναι 1,2 δις. Μία γεώτρηση είναι 70 εκατομμύρια. Για να υπάρχει ανάλυση ενός κοιτάσματος, χαρτογράφηση όπως λέμε εμείς, πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον 5 γεωτρήσεις. Άρα είναι 5 φορές αυτό το κόστος. Για να γίνει ένας σταθμός υγροποίησης είναι 12 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, η αξία των κοιτασμάτων θεωρούμε ήδη ότι το οικόπεδο 12 είναι γύρω στα 100 δις, τώρα το οικόπεδο 11 το βάζουμε στα 400 δις. Το οικόπεδο 9 είναι ακόμα πιο μεγάλο. Έχουμε βρει νέα κοιτάσματα μέσα στο οικόπεδο 12, για τα οποία δεν ανακοινώνονται, αν θέλετε, πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν τώρα. Και λέω, άμα κοιτάξουμε συνολικά αυτό το πράγμα, και δούμε ότι η Κύπρος έχει πάρει ήδη 23 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο από τις σεισμικές έρευνες, 200 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο από τα μπόνους υπογραφής. Τι μας ενοχλεί για να κάνουμε άλλα συμβόλαια στα οικόπεδα 5, 6, 7, 8, έτσι ώστε να πάρουμε κατευθείαν τα μπόνους υπογραφής, που μιλάμε, αν θέλετε, για την τάξη μεγέθους, κάτι σαν 200 ανάλογα εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έρχονται από ένα θαλάσσιο χώρο που δεν κάνουμε τίποτα. Άρα χρονοτριβούμε άδικα. Όχι μόνο άδικα, άσκοπα, γιατί υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο να κάνετε ένα διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός άρχισε τον Φλεβάρι του 12. Έκλεισε ο διαγωνισμός το Μάιο. Μετά από 6 μήνες η Κύπρος άρχισε να λέει τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα όσον αφορά την κατάταξη, και μετά μπήκαμε στη διαδικασία της πρώτης κοινοπραξίας, άρα πρώτη παραχώρηση με τα οικόπεδα 2, 3, 9 με την ενοικογάς, και μετά την Total στο οικόπεδο 10 και 11. Γιατί, εφόσον ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες μεγάλες εταιρείες που ενδιαφέρονται, γιατί δεν έχουμε συνεχίσει αυτή τη διαδικασία με τον ίδιο ρυθμό? Γιατί αυτά τα συμβόλαια έγιναν, αν θυμάστε καλά, τον Ιανουάριο του 2013 και Φλεβάριο του 2013, και τώρα είμαστε τον Νοέμβριο. Τι είναι αυτό που μας κρατάει πίσω? Μας κρατάει πίσω μία μη στρατηγική διαχείριση αυτού του θέματος, θεωρώντας ότι έγιναν ακόμα και επίσημες ανακοινώσεις του τύπου ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ταυτόχρονα όλα τα οικόπεδα. Και ρωτάω, αν πραγματικά ήταν αυτός ο σοβαρός ο λόγος και ο αληθινός και όχι ο επίσημος, τότε γιατί κάναμε γύρω παραχώρησης με 12 οικόπεδα? Κάναμε γύρω παραχώρησης με 12 οικόπεδα, ενώ στον πρώτο γύρω παραχώρησης κάναμε ένα οικόπεδο. Ένα οικόπεδο, 4 εταιρείες. 12 οικόπεδα, 33 εταιρείες. Μια τεράστια επιτυχία για τα οικόπεδα στα οποία αναφερθήκαμε. Στο οικόπεδο 1, 4 και 13 δεν υπήρχαν υποψηφιότητες. Το αναμέναμε, αν θέλετε.
το 1 είναι πολύ κοντά, το 13 είναι πολύ μικρό και το 4 είναι πολύ βαθύ. Για τα άλλα, όμως, ξέρουμε, γιατί υπάρχουν υποψηφιότητες, ότι έχει ενδιαφέρον σοβαρό. Κατά συνέπεια, πρέπει να το ενεργοποιήσουμε αυτό. Νομίζω ότι ένας λόγος από τις αληθινές καθυστερήσεις είναι η διαδικασία της αναδιάθεσης της κριτική σε σχέση με τον συνδυασμό της με την ΑΕΚ. Αλλά όταν βλέπετε πραγματικά τώρα ότι πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερού για το αν θα ξέρουμε πόσοι υπάλληλοι θα είναι σε έναν χώρο, πόσους θα βγάλουμε έξω, πόσους θα βάλουμε μέσα, πόσους θα αποζημιώσουμε. Και λέω, γιατί θα κόψουμε. Ναι, από πού θα κόψουμε και θα ράψουμε. Άρα μου θυμίζει, αν θέλετε, τον άνθρωπο που έχει μια τεράστια έκταση και ασχολείται μόνο με τον κήπο του και προσπαθεί με τον κήπο να κάνει διάφορες κινήσεις οι οποίες είναι έξυπνες για να έχει μεγαλύτερη απόδοση οικονομική. Και λες, όλα τα κτήματα που έχεις γύρω, τι τα κάνεις. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει αυτό να ενεργοποιηθεί και χαίρομαι που το κάνουμε και επίσημα στη συνέντευξη, γιατί θα έχει ενδιαφέρον και εσείς, επί του πρακτέου, να ρωτάτε με τα οικόπεδα 5, 6, 7, 8, τι γίνεται ακριβώς, εφόσον είναι στον ίδιο γύρο παραχώρηση. Γιατί αν δεν ξέρετε καλά την διαδικασία, πρέπει να ξέρετε ότι για να υποβληθεί υποψηφιότητα, πρέπει η εταιρεία να καταβάλει ποσό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι άμα το αργήσουμε πάρα πολύ, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα της υποψηφιότητας, γιατί πάνω κάτω βάζουμε μια εταιρεία να βάζει λεφτά για να είναι υποψήφια και μετά της λέμε δεν αρχίζουμε. Ήταν το ανάλογο. Είμαστε αναξιοπιστοί. Ναι, είναι μια μορφή αναξιοπιστίας, γιατί είναι αυτό που παραλίγο να γίνει και με το οικόπεδο 12, όταν λέγαμε, δεν ξέρω αν θυμάστε καλά τι έλεγε ο Σουλάνος Κασίνης, έλεγε θα τρυπήσουμε 1η Οκτωβρίου 2011 και ξαφνικά είχαν εμφανιστεί διάφορες κινήσεις σε κυπριακό επίπεδο του τύπου μη το κάνουμε τώρα, θα το κάνουμε πιο αργά, δεν είναι καλό το timing. Και ευτυχώς ο Σόλωνας είπε κάτι το πολύ απλό. Λέει, αν το καθυστερήσουμε, τότε επειδή μόνο και μόνο, να καταλάβετε, μια πλατφόρμα γεώτρησης κοστίζει 450.000 την ημέρα ενοικίαση για φυσικό αέριο, 600.000 την ημέρα για πετρέλαιο. Και λέει, εφόσον το συμβόλαιο προβλέπει αυτό, κάθε μέρα καθυστέρησης θα το πληρώνει η Κύπρος. Ξαφνικά αρχίσαμε 1η Οκτώβριο. Φαίνεται η εμπειρία μας στο ζήτημα. Όχι, δεν είναι αυτό. Έχουμε μεγάλη εμπειρία, αντιθέτως, και ο Σόλωνας Κασίνης ανήκει σε αυτούς που πραγματικά είναι γνώστες στο επίπεδο το κυπριακό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο και είναι ικανός να δώσει συμβουλές πρακτικές, αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες. Φαίνεται απλώς ότι μερικές φορές, λόγω φοβίας, λόγω ραγιαδισμού, λέμε δεν μπορεί να τα καταφέρουμε. Αποκλείεται. Είναι και στο χαρακτηριστικό μας. Ναι, δηλαδή το τύπου. Ναι, δεν είναι, γιατί ο Σόλωνας δεν έχει αυτό το χαρακτήρα. Εντάξει, να μην τα γενικεύουμε. Ναι. Δεν είναι ότι ο Κύπριος, ο μέσος Κύπριος είναι ένας λαπάς. Θα το ξέραμε. Γιατί αν ήταν έτσι, τότε δεν θα είχαμε μόνο κατεχόμενα, θα είχαμε όλη την Κύπρο κατεχόμενη. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, άλλο το θέμα της εμπειρίας, άλλο το θέμα των γνώσεων, των τεχνικών γνώσεων και άλλο το θέμα της γενικότερης ψυχολογίας. Η ψυχολογία είναι ότι γενικότερα, εντάξει, αντισταθήκαμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβιώσουμε, αλλά όχι για να τα βγάλουμε πέρα. Ενώ με το θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ είναι αυτό που είναι πραγματικά που γίνεται. Δηλαδή αλλάζει η πραγματικότητα, ξαφνικά η Κύπρος μιλάει για θαλάσσια οικόπεδα που πριν μερικά χρόνια δεν ήξερε καν τι είναι και τώρα έχουμε λοιπόν ξένους που ξέρουν ακριβώς και πού βρίσκονται τα θαλάσσια οικόπεδα, ενώ αν θυμάστε καλά, αλλά βέβαια είσαστε νέα, δεν πιάνει, σε κάποια φάση είχαν μπερδέψει την Κύπρο με την Κρήτη, ακόμα και σε νόμισμα. Για να καταλάβετε πόσο νομίζουν μερικοί ότι είναι γνωστό το θέμα της Κύπρου. Όχι. Το θέμα της Κύπρου είχαμε την Κύπρο, έγινε κυπριακό, σιγά σιγά τώρα έγινε ευρωπαϊκό, τώρα γίνεται ενεργειακό. Έχει μεγάλη σημασία άμα τα συνδυάσουμε αυτά, σιγά σιγά να ξαναμπούμε στο πλαίσιο της Κύπρου, δηλαδή να είναι η Κύπρος ένα κράτος για το οποίο μιλάμε όχι μόνο για το πρόβλημά της. Δηλαδή είναι το ανάλογο από τη Γερμανία, όταν μιλούσαμε πριν για το Βερολίνο ήταν για τον τοίχο. Ο τοίχος. Σε κάποια φάση έπεσε ο τοίχος
Και τώρα όταν μιλάμε για το Βερολίνο, κανένας δεν το σκέφτεται με τον τοίχο εκτός από αυτούς που ήταν αρκετά παλιοί να τα συνδυάσουν. Εδώ είναι το ίδιο με την Κύπρο. Δεν μπορούμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε ακόμα πράσινη γραμμή, να έχουμε ακόμα κατεχόμενα και να μην παίζουμε πραγματικά το παίγνιο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι όπως και στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα αυτό που βοήθησε την Αθήνα ήταν η θάλασσα, όχι η ξηρά. Εδώ είναι το ίδιο για την Κύπρο. Η Κύπρος είναι ένα νησί. Εδώ μπορώ να σας πω το θέμα της ψυχολογίας της γενικής. Οι Κύπροι δεν νιώθουν ότι ζουν σε νησιωτικό χώρο. Επειδή είναι μεγάλο το νησί, είναι πολλοί που δεν ξέρουν καν την έννοια της θαλασσοστρατηγικής. Δεν κοιτάζουν προς τα έξω. Έχετε, άμα το κοιτάξετε την περιφέρεια, θα δείτε ότι τα λιμάνια είναι ελάχιστα σε σχέση με νησιά που έχουμε στην Ελλάδα, που είναι κουτσουλιές και είναι γεμάτο λιμάνι. Γιατί αυτά τα νησιά είναι όλα προς τη θάλασσα. Εδώ στην Κύπρο έχουμε μια θέση που είναι του τύπου προς την ξηρά. Δηλαδή, αν είστε σε περιοχές που είναι μεσαωρίας, είναι μεσαωρία, τελεία. Οι περιοχές λοιπόν που πραγματικά, και χαίρομαι γιατί είσαστε και από τη Λεμεσό, έχω ένα φίλο που ήταν στην Κερίνια πριν το 1974 και όταν του είπα πώς επέλεξε στη Λεμεσό, μου λέει είναι το λιμάνι που μοιάζει το περισσότερο με την Κερίνια. Και βέβαια εντελώς τυχαία έχει ένα σπίτι που είναι φάτσα κάρτα στη θάλασσα. Είναι πολλοί λοιπόν που κοιτάζουν ακόμα και σε λιμάνι προς την ξηρά και όχι προς την θάλασσα. Η επίλυση του Κυπριακού τώρα φαίνεται ότι γίνεται από τη θάλασσα και όχι από την ξηρά. Έχει τεράστια σημασία αυτό και θα σας πω και κάτι άλλο που μπορεί να σας ξαφνιάσει, αλλά είσαστε της περιοχής. Οι αγγλικές βάσεις έχουν και οι δύο πρόσβαση στη θάλασσα. Λογικό, δεν είναι να εκμεταλλευτούμε. Είναι ορθολογικό. Απλώς, κανονικά, όταν υποτίθεται είμαστε μία βάση ουδέτερης ζώνης, θα πρέπει να είμαστε μεταξύ. Όχι μόνο από τη μία πλευρά, που σημαίνει πρακτικά ότι οι αγγλικές βάσεις δεν έχουν καμία σχέση με την λεγόμενη πράσινη γραμμή. Γιατί κανονικά οι αγγλικές βάσεις θα πρέπει να είναι αποκλειστικά μέσα στην πράσινη γραμμή, με την έννοια της γραμμής, όχι με την έννοια έχω πρόσβαση στη θάλασσα. Άρα, ακόμα και αν το σκεφτείτε έτσι, είναι μια ένδειξη στο επίπεδο στρατηγικής ότι μάλλον η θάλασσα στην Κύπρο είναι πολύ πιο σημαντική από αυτό που πιστεύει ο μέσος Κύπριος. Ενώ στην Ελλάδα, αν θέλετε, όπως τα νησιά είναι πολύ πιο μικρά, αμέσως οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι χωρίς τη θάλασσα δεν έχουν δύναμη. Όταν ο μέσος Κύπριος καταλάβει ότι η Κύπρος είναι γη θάλασσας και όχι γη χαμένη μες στη θάλασσα, τότε θα καταλάβει γιατί συχνά σε επίπεδο στρατηγικό μιλάμε για την Κύπρο ως αεροπλανοφόρο. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε, γιατί το αεροπλανοφόρο είναι ένα αντικείμενο που βρίσκεται στη θάλασσα και ασχολείται με τον ουρανό. Δεν ασχολείται με την ξηρά. Εμείς λοιπόν, όταν συνεχώς κοιτάζουμε στις διαπραγματεύσεις, τα κοινοτικά, τα δικοινοτικά, αν θα πάμε ένα εκατοστό πιο πέρα, δύο μέτρα πιο πίσω, αν θα κάνουμε μια τροποποίηση, αν θα έχουμε μια εξαίρεση, αν ο ένας θα βάζει θερματόπλευμα από την άλλη και όχι από την άλλη, όταν έχουμε φυλάχια τα οποία είναι μη επανδρομένα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Και ένα άλλο πράγμα, θα το δείτε πώς το βλέπω εγώ σε επίπεδο στρατηγικής, όταν βλέπω ένα φυλάχιο το οποίο υποτίθεται είναι φτιαγμένο για να μας προστατεύει και κοιτάζει μόνο από την πλευρά μας. Εγώ έχω πάει σε άλλες περιοχές στον κόσμο, όπως είναι η Αρμενία, δεν έχω δει κανένα φυλάχιο να κοιτάζει προς την Αρμενία. Κοιτάζουν όλοι προς τον εχθρό. Δεν κοιτάζουν προς εδώ και δεν είναι του τύπου να κάθονται εκεί πέρα για να μην πηγαίνουν οι δικοί μας να βλέπουν πώς είναι απέναντι. Άρα, για να είμαστε λοιπόν σοβαροί, νομίζω ότι έχουμε χάσει αρκετά χρόνια, το 1974 έως το 2003, με το να ασχοληθούμε με διαπραγματεύσεις οι οποίες ξαφνικά ενεργοποιούνται κάθε 4 χρόνια όταν οι Αμερικανοί έχουν εκλογές.
αυτό είναι το κλασικό, λίγο πριν τις εκλογές ξαφνικά θα λυθεί το Κυπριακό. Μετά καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους υποψήφιους λειτουργεί στο ελληνικό λόμπι, άρα λέμε, μάλλον είναι γι' αυτό, αμέσως μετά τις εκλογές κανένας δεν μιλάει για το Κυπριακό. Λέω λοιπόν ότι αυτό, εντάξει, είναι μια ταινία που έχει γίνει σύριαλ. Μετά όμως, με την Κυπριακή ΑΟΣ, βλέπουμε ότι η Αμερική παίζει με την Νόμπελ. Βλέπουμε ότι η Αμερική λέει, προσέξτε, η Νόμπελ δεν είναι κρατική εταιρεία, αλλά είναι αμερικάνικη. Έχει δικά της συμφέροντα. Που σημαίνει όμως ότι μην ακουμπήσετε κάτι τέτοιου τύπου, είτε το παρενοχλήσετε, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Νόμπελ συνεχίζει την πορεία της μια χαρά. Τώρα έρχονται κι άλλες εταιρείες από άλλες χώρες, όπως είναι η Eni από την Ιταλία. Η Τουρκία προσπάθησε να φοβερήσει την Eni λέγοντας ότι άμα κάνετε συμβόλαιο με την Κύπρο, εμείς δεν θα κάνουμε πια τίποτα μαζί σας, και η Eni την έγραψε. Και συνέχισε κανονικά και υπέγραψε μαζί μας μια συμφωνία πρακτικά, γιατί θεωρεί ότι αυτοί οι λεονταρισμοί δεν την αγγίζουν καθόλου. Και ποιος είναι η Eni? Απλώς μια εταιρεία πετρελαϊκή. Δηλαδή ούτε κράτος είναι από μόνη της, αλλά θεωρεί ότι είναι εντελώς αδιανόητο να έχουμε μια παρέμβαση σε έναν χώρο που είναι ξεκάθαρα νότια της Κύπρου. Άρα με ποιο δικαίωμα εσύ που είσαι από πάνω προσπαθείς να μας πεις ότι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε εδώ? Άρα στη συνέχεια πήρε την απόφαση της Τουρκία να μην έχει πια επαφή με την Eni. Η Eni το διαχειρίζεται πολύ κανονικά, γιατί ήταν μόνο με την Eni, την Eni Kogas κανονικά, το 75% είναι με την Eni. Άρα η Eni είπε αμέσως ότι εγώ αρχίζω γεωτρήσεις στο οικόπεδο και σεισμικά δεδομένα στο οικόπεδο 9, που είναι το καλύτερο από το 2-3-9. Ενώ αν θυμάστε καλά, στην αρχική διαπραγμάτευση η Eni Kogas έπαιζε μόνο με το 2 και το 3. Κάναμε πρώτα μια διαπραγμάτευση με την Novatek, την Total και την Gazprom Bank. Δεν κατέληξε, γιατί αυτά που ζητούσαν ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που θέλαμε εμείς προς όφελός τους. Έγινε τελικά η συμφωνία με την Eni Kogas και ξαφνικά η Eni Kogas μπαίνει πρώτα στο οικόπεδο 9. Γιατί ξέρουμε ότι είναι το καλύτερο από τα 3. Άρα όταν βλέπω αυτές τις κινήσεις επί του πρακτέου, τώρα το τι λέγεται μόνο προφορικά δεν έχει μεγάλη σημασία. Η θάλασσα είναι τα τείχη της Κύπρου και είναι το σημείο από το οποίο αρχίζει η απελευθέρωση της Κύπρου. Θα ήθελα τις δικές σας εκτιμήσεις, πότε πιστεύετε ότι θα βγει η Κύπρος από την κρίση, αυτό που... Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, επειδή μου είπατε ότι είσαστε μισή-μισή, καμία σχέση μία με την άλλη. Γιατί μερικές φορές μπερδευόμαστε και λέμε ότι η Κύπρος βιώνει το ανάλογο από την κρίση στην Ελλάδα. Είναι απλώς υπερβολές που δεν έχουν τάξη μεγέθους, εντελώς διαφορετικές. Είναι πολύ απλό, υπάρχει μια διαφορά ενός μηδενικού, τόσο απλά. Άρα σε αυτά τα ποσά ένα μηδενικό είναι πολύ σημαντικό. Η Κύπρος ανακάλυψε φυσικό αέριο το 2011. Όταν βρίσκεται φυσικό αέριο, μετά από 4 χρόνια είναι εμπορεύσιμο. Το κοίτασμα Ταμάρ ανακαλύφθηκε στην Ισραηλινή ΑΟΣ το 2009, είναι εμπορεύσιμο φέτος. Δεν έχει σχέση με το Ισραήλ, έχει σχέση με την εταιρεία που το διαχειρίζεται, έχει σχέση με τον αγωγό που έκανε και η ενεργοποίηση αυτού του κοιτάσματος έγινε σε 4 χρόνια, χωρίς καν να έχει ερευνηθεί όλο το κοίτασμα. Τεράστια σημασία, αν θέλετε, σε επίπεδο στρατηγικό πώς το διαχειριζόμαστε. Λοιπόν, υπολογίστε ότι το 2011 ήταν η αρχή, βάζετε συν 4, πάμε στο 2015, τότε θα αρχίσουν τα μεγάλα έσοδα. Στο ενδιάμεσο είναι αυτά που σας είπα, είναι τα έσοδα που προέρχονται από τα σεισμικά δεδομένα και από τα μπόνους υπογραφής, που βέβαια, άσχετα αν είναι σημαντικά, δεν είναι ικανά να αλλάξουν το θέμα της οικονομίας. Η οικονομία θα αλλάξει επί του πρακτέου το 2015. Άρα χρονικά το καθορίζετε το 2015. Ναι, αυτό σας απάντησα απλώς με επιχειρήματα, δεν είπα απλώς ένα νούμερο, γιατί αλλιώς μερικές φορές ακούμε τέτοια νούμερα και έχουμε την εντύπωση ότι είναι προπό. Εγώ λέω απλώς, κάτι το πολύ απλό.
Μία εταιρεία, όταν κάνει ένα συμβόλαιο, έχει δύο τύποι συμβόλαιο. Το ένα είναι έρευνας, το άλλο είναι εκμετάλλευσης. Αν στο συμβόλαιο της έρευνας, στο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και με τις παρατάσεις τα 7 χρόνια, στο μέγιστο, συνήθως είναι 5 ετία, 6, δεν έχει αποδείξει ότι είναι εμπορεύσιμο το κοίτασμα, πρέπει να φύγει. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει για μια εταιρεία είναι το εξής. Να κάνει σεισμικά, να κάνει γεωτρήσεις, να μην μπορεί να αποδείξει ότι είναι εμπορεύσιμο και να αφήσει όλες τις γεωτρήσεις επί τόπου και να φύγει. Γιατί κάποιος μπορεί να τις χρησιμοποιήσει μετά. Γιατί είναι εντελώς ελεύθερο το πλαίσιο. Άρα στην πραγματικότητα είναι οι εταιρείες όταν μπαίνουν στη φάση του συμβολαίου έρευνας που θέλουν προς το τέλος να είναι σίγουρες ότι μπορούν να αποδείξουν ότι είναι εμπορεύσιμο. Τότε έχουμε συμβόλαιο εκμετάλλευσης. Τότε δεν βιάζεται το κράτος που έχει τα κοιτάσματα. Αλλά το κράτος που έχει τα κοιτάσματα μπορεί να πει ας έρθει μια άλλη εταιρεία και ας κάνει αυτή καλύτερες έρευνες να αποδείξει ότι είναι εμπορεύσιμο. Είναι η εταιρεία που θέλει να πει ότι όλα τα έξοδα που έχει βάλει, γιατί ελπίζω να το ξέρετε, η Κύπρος δεν έχει ξοδέψει ούτε ένα ευρώ για το θέμα της ΑΟΣ. Στην πραγματικότητα είναι μόνο οι εταιρείες. Μόνο όταν αρχίζει η εξόρυξη, τότε η εταιρεία κάνει απόσβεση από όλες τις επενδύσεις που έχει κάνει και τότε μπαίνουμε στο ποσοστό Κυπριακό Δημόσιο Εταιρεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν συμφέρει καθόλου μια εταιρεία όταν ξέρει αποδεδειγμένα ότι έχει βρει φυσικό αέριο να κάθεται και να περιμένει να μην το εκμεταλλεύεται γιατί δεν έχει έσοδο. Άρα θέλω να σας πω τι διπλωματικά είναι ότι η ίδια εταιρεία θα βοηθήσει την Κύπρο να πάει πιο γρήγορα και δεν είναι μόνο η Κύπρος από μόνη της. Γιατί άμα το πω αυτό θα μου πείτε αμέσως είναι δυνατόν η Κύπρος να τα βγάλει πέρα μόνη της. Άρα θα σας πω αλλιώς, η Κύπρος είναι ικανή να βγάλει τα πράγματα όχι μόνη της, αλλά ούτως ή άλλως θα την βοηθήσουν οι άλλοι από το συμφέρον που έχουν οι άλλοι για να τα βγάλει κάτι. Είσαστε σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης σε κέρια του Πρωθυπουργού θέματα. Κατά πόσο εισακούονται οι εισηγήσεις σας? Είναι παράξενη η ερώτηση, γιατί είναι πολύ απλό. Αν δεν τις άκουγαν, δεν θα ήμουν. Δηλαδή δεν έχετε κάποιον να σας συμβουλεύει απλώς για να σας συμβουλεύει. Αλλιώς παίρνετε κάποιον άλλο. Εγώ αυτό που βλέπω... Κινείται σωστά, ακολουθεί σωστά βήματα η ελληνική κυβέρνηση. Στον τομέα των υδρογόνων ανθράκων είναι μια πολύ καλή, όχι μόνο εφαρμογή της υψηλής στρατηγικής που έχουμε επιλέξει όσον αφορά την ελληνική ΑΟΣ, αλλά στην πραγματικότητα ακολουθούμε και τα βήματα που είχαν ενεργοποιηθεί από την Κυπριακή κυβέρνηση στην εποχή του Τάσου Παπαδόπουλου. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Κύπρος είναι πρωτοπόρο. Άρα η Ελλάδα ακολουθεί αυτό το παράδειγμα, δεν το έχουμε ξεπεράσει και γι' αυτό, αν με ακούσετε και στο ελληνικό χώρο, θα σας πω ότι πάνω κάτω είμαστε στα 3 χρόνια καθυστέρησης το ένα κράτος σε σχέση με το άλλο, στις πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει σε πρακτικό επίπεδο. Βέβαια, η μικρή διαφορά είναι το εξής, είναι ότι επειδή η Κύπρος τα έχει κάνει και βλέπουμε πώς έγινε, μετά η Ελλάδα που πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση χρησιμοποιεί, αν θέλετε, την εμπειρία, την τεχνογνωσία της Κύπρου για να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Ενώ θα έλεγα ότι Κύπρος είναι η χώρα που έφερε το μεγαλύτερο λούκι στην περιοχή, γιατί ήταν η πρώτη που έκανε την πρώτη συμφωνία. Άρα, αν θυμάστε ότι το τουρκικό λόμπι έλεγε να μην γίνει καμία συμφωνία στη Μεσόγειο γιατί είναι κλειστή θάλασσα και κατάφερε η Κύπρος το 2003 να κάνει την πρώτη οριοθέτηση, είναι απίστευτο. Θα περιμέναμε, ας πούμε, μια οριοθέτηση από, πώς θα το πω τώρα, πιο μεγάλες χώρες, σε δυναμικό, και ας πούμε να ήταν μια οριοθέτηση του τύπου Λιβύη-Αίγυπτος. Όμως δεν έγινε ούτε αυτό. Η πρώτη οριοθέτηση που γίνεται είναι με την Κύπρο. Στο θέμα όμως της μνημονιακής πολιτικής προηγείται η Ελλάδα, ναι, αλλά αυτό εδώ δεν θα λέγω ότι προηγείται, γιατί είναι ένας τρόπος παράξενος να το προσεγγίζετε. Εγώ θα έλεγα ότι η κρίση δεν είναι της ίδιας τάξης μεγέθους,
Και η κρίση στην Κύπρο οφείλεται αποκλειστικά σε μία μη στρατηγική διαχείριση των πόρων. Είναι απαράδεκτο να έχετε ένα κράτος το οποίο να μην χρωστάει τίποτα έως το 2011, τίποτα. Αυτό μπορεί να το δείτε από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη ζώνη ευρώ. Είναι απαράδεκτο να έχετε ένα κράτος που να εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 41 κριτήρια. Σας υπενθυμίζω απλώς ότι στις 28 χώρες είναι μόνο δύο χώρες που πέτυχαν τα 41 κριτήρια. Και είναι η Κύπρος και το Λουξεμβούργο. Καταλαβαίνετε εδώ πόσο εύκολο είναι. Αν η Κύπρος δεν είχε τα 41 κριτήρια, δεν θα ήταν ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτό... ακολουθούν και οι δύο την ίδια μνημονιακή πολιτική. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Πρώτα απ' όλα. Πολιτικές της λιτότητας. Ναι, αυτό κοιτάξτε. Η πολιτική της λιτότητας. Προπολίσεων. Απολύσεων, όχι. Όχι, κοιτάξτε. Η πολιτική της λιτότητας είναι γενικότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος που δεν σκέφτεται είναι τη λιτότητα. Εγώ δεν έχω δει ποτέ ανοίγματα χωρίς επενδύσεις. Εγώ δεν έχω δει ποτέ ένα κράτος να αλλάζει μόνο από τη λιτότητα. Και τη λιτότητα την κάνεις όταν θες να επενδύσεις σε κάτι άλλο και ξαφνικά κρατιέσαι σε έναν τομέα και λες θα το κάνω στο άλλο. Άμα κάνετε λιτότητα σε όλα, το μόνο που κάνετε είναι εξοικονόμηση, αλλά όχι ανάπτυξη. Άρα αυτές οι πολιτικές προέρχονται από μία περίοδο η οποία δεν σχετιζόταν καθόλου με τις ΑΟΣ. Δηλαδή κανένας δεν είχε ποντάρει πριν ότι όντως η Κυπριακή ΑΟΣ είναι σημαντική, ότι όντως η Ελληνική ΑΟΣ είναι σημαντική. Τόσα χρόνια η έννοια της ΑΟΣ υπάρχει από το 1982. Πότε την ακούσατε για πρώτη φορά? Βλέπετε, ενώ κανονικά θα πρέπει να είναι σχεδόν πριν τη γέννησή σας. Άρα η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι ακούμε συνεχώς, και εσείς είμαστε πιο κοντά στην ηλικία, ακούτε συνεχώς για το Κάστος Μπέλι, για τα 12 ναυτικά μίλια και για την υφακροπίδα. Όταν κάποιος όμως σας λέει ότι η ΑΟΣ είναι στο ίδιο κείμενο, δεν λέτε καλά ρε παιδιά, γιατί τόσο καιρό περιμένουμε, ας πούμε, μέχρι το 11. Άρα λέω λοιπόν ότι το θέμα το μνημονιακό είναι πολύ απλό. Όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, λες θα κάνω λιτότητα. Το θέμα είναι ότι δεν βοηθάει τον λαό. Διαλύει τον λαό. Μπράβο. Και διαλύει πρώτα απ' όλα τους πιο φτωχούς. Οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο από το να αποδεχτούν αυτό και ξαφνικά μπαίνουμε, αν θέλετε, στο πλαίσιο της άθλιας ζωής. Εγώ λοιπόν λέω, γιατί δεν αξιοποιούμε δυναμικά αυτά που έχουμε, που τώρα έχουμε αρχίσει, αντί να προσπαθούμε να κάνουμε οικονομίες σε τομείς που, δηλαδή στην Ελλάδα, όταν ξαφνικά αποφάσισα να κάνουν μειώσεις στις συντάξεις των γέρων. Για παράδειγμα, όλος έχει δουλέψει τόσα χρόνια, 30-40 χρόνια, και ξαφνικά του λες, ξέρεις, έχουμε δυσκολίες, θα σου κόψουμε τη σύνταξη. Με ποιο δικαίωμα? Είναι δικά του λεφτά. Όχι μόνο ότι είναι δικά του λεφτά, αλλά είναι μια απαξίωση, γιατί είναι κανονικά ένα κράτος είναι βασισμένο στην ιδέα να βοηθάει τους ανθρώπους. Άρα η ανθρωπιά πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο και μετά η οικονομία. Εδώ, λόγω οικονομίας, έχουμε μερικές φορές μια απάνθρωπη συμπεριφορά και το εξηγούμε λέγοντας ότι δεν βλέπεις ότι έχουμε προβλήματα κρατικά. Ναι, δηλαδή εγώ θα πεθάνω επειδή έχουμε προβλήματα κρατικά. Ενώ εγώ τα έχω βάλει για να συμβάλλω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ηλικιωμένοι που μπήκαν στη σύνταξη, μα δεν τα έκλεψαν αυτά τα λεφτά. Είναι και οι νέοι που βρίσκονται στην ανεργία, δεν είναι? Ναι, όχι. Οι νέοι, αν θέλετε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά οι νέοι που είναι στην ανεργία δεν έχουν πάρει λεφτά και ξαφνικά τους τα παίρνουν. Οι νέοι δεν μπήκαν καν σε αυτή την φάση. Και λέω, είναι πάει το ίδιο. Όταν μιλάμε λοιπόν για το θέμα των ΑΟΣ, για τους νέους το λέω ειδικά, υπάρχουν ολόκληρες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Τώρα το βλέπετε κι εσείς, ειδικά όταν πηγαίνετε και στην πορεία στον αυτοκινητόδρομο, βλέπετε διαφημίσεις για bachelor, master υδρογόνα ανθράκων. Αυτό πριν 10 χρόνια, άμα τώρα ή κάποιος, θα τον έλεγαν πελό. Τώρα το βλέπετε. Έχουμε λοιπόν τώρα 3 πανεπιστήμια που έχουν κάνει και μπάτσελο και τεχνικό επίπεδο και μάστερ για υδρογονάνθρακες και λες πώς ξεφύτρωσαν. Μα δεν ξεφύτρωσαν επειδή το επινόησαν. Επειδή είδαν
ότι όντως έχει φυσικό αέριο, ότι όντως πρέπει να προετοιμάσουμε μια μερίδα του κυπριακού λαού, το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα, τότε η υδρών ανθράκων, τότε η καβάλας ξαφνικά εμφανίστηκε και τώρα στην Κρήτη προσπαθούν να κάνουν άλλο, ενώ υπήρχε, προσέξτε, υπήρχε τμήμα ορυκτών πόρων, το οποίο όμως δεν ασχολείται τόσο πολύ με τους υδρογονάθλες. Πού? Στην Κρήτη, που τώρα έχει βουήξει ο τόπος για το θέμα της Νότιας Κρήτης που μιλάμε για το φυσικό αέριο. Άρα λέω ότι όταν η πραγματικότητα έχει αλλάξει, ξαφνικά το πανεπιστημιακό επίπεδο αρχίζει να βγάζει διπλώματα. Και ρωτάω, μα άμα ήταν εντελώς άσχετο, γιατί πηγαίνουν και μάλιστα είχαμε περισσότερες εγγραφές από πριν. Γιατί τώρα βλέπουν ότι μπορούν να έχουν αυτό. Και λέω, οι γεωλόγοι μπορούν να κάνουν πράγματα. Εδώ έχουμε γεωλόγους, είναι πολύ σοβαροί, αύριο θα είμαι και μαζί τους, θα μιλήσουμε μάλιστα και για την ΑΟΣ. Δεν υπάρχουν σπουδές γεωλογίας στην Κύπρο. Είναι απίστευτο. Όλοι οι γεωλόγοι της Κύπρου έχουν κάνει τις σπουδές στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει γεωλογία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Όχι μόνο το, όλα τα πανεπιστήμια. Λέω λοιπόν ότι άμα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, βάλουμε τα ναυτιλιακά, είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει τον πρώτο εμπορικό στόλο στον κόσμο και να μην έχουμε ΑΟΣ? Είναι δυνατόν, όπως έλεγα προηγουμένως, η Κύπρος να είναι ένα νησί και όσο αφορά τα ναυτιλιακά να παίζουμε λες και δεν υπάρχουν καράβια? Είναι δυνατόν να μην προσπαθούν? Οι περισσότερες παραγγελίες για καράβια LNG έγιναν από Έλληνες εφοπλιστές το 2012, σε όλο τον κόσμο. Και ρωτάω, αυτό σχετίζεται με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος? Όχι. Στην πραγματικότητα είναι ότι όταν δεν ποντάρουμε πάνω στο εργαλείο που είναι το πιο σημαντικό, όπως είναι η ΑΟΣ, λόγω των υδρογονάνθρακων, αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο υδρογονάνθρακες, είναι και ο ήλιος, είναι και η θάλασσα, είναι όλη αυτή η ενέργεια που παράγεται από αυτά. Όλα αυτά δίνουν θέσεις εργασίες, θα το δείτε κι εσείς πιο γρήγορα στην Κύπρο, 4.500 άτομα για να φτιάξει ένα σταθμό υγροποίησης. Χρειάζεται 100.000 άτομα για να λειτουργεί. Επειδή άνοιξαμε το κεφάλαιο ορυκτός πλούτος, ναι, να κάνουμε μια αναφορά στο ζεόρυθρο και τι ακριβώς είναι, εξήγηστε μας. Και σε τι θα χρησιμεύε για την οικονομία της Κύπρου? Για την οικονομία της Κύπρου, πρώτα απ' όλα, ας αρχίσουμε τι είναι ο ζεόρυθρος, γιατί το παίρνουμε αλλιώς ανάποδο. Ο ζεόρυθρος λοιπόν είναι ένα πέτρωμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ είναι συγκεκριμένα, αυτός εδώ είναι ζεόλιθος από τα Πετρωτά. Άρα από Βόρειο Εύρος, η Θράκη στην Ελλάδα. Είναι, ο ζεόλιθος είναι λευκός. Εδώ έχει μια ανάμιξη από ένα άλλο πέτρωμα, 1% το οποίο είναι πράσινο και γι' αυτό φαίνεται πράσινο φως. Ο ζεόλιθος λοιπόν είναι μια πέτρα. Η κατηγορία της εξόρυξης του ζεόλιθου ανήκει στα λατομίνια, αλλά δεν είναι στα μεταλλεία κτλ. Φανταστείτε ότι είναι, αν θέλετε, το ανάλογο από το μάρμαρο και αυτή η πέτρα έχει 4 βασικές ιδιότητες. Η πρώτη που οφείλει και το όνομά του είναι ότι είναι πέτρα που είναι πολύ, ο ζεόλιθος είναι πολύ υδρόφιλος, εντάξει, απορροφά μεγάλες ποσότητες νερού και γι' αυτό όταν το εντοπίσαμε, όταν το θερμαίνεται τον ζεόλιθο, σας δίνει την εντύπωση ότι βράζει. Είναι απλώς ότι το νερό, τώρα όπως το βλέπετε εδώ, είναι γεμάτο νερό, που είναι απίστευτο. Έτσι, άμα το πιάσετε κι εσείς, θα δείτε ότι δεν μπορεί να έχετε το αίσθημα ότι είναι νερό. Άρα, στην πραγματικότητα, δεν είναι μια πολύ σκληρή πέτρα, είναι 2,8-3,2 ανάλογα με την ανάμιξη που έχει και αυτό οφείλεται λοιπόν στην υδροφιλία. Τώρα που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι το εξής. Απορροφά τα βαριά μέταλλα, τις τοξίνες, τις ελεύθερες ζελίδες. Άρα πρακτικά, όπως το έλεγα και στο τμήμα γεωργικών ερευνών, ο ζεόλιθος επιτρέπει δύο μεγάλες εφαρμογές σε πρακτικό επίπεδο. Πρώτον, στη γεωργία, καθαρίζει τη γη από τα στοιχεία που έχει γη, για να καταλάβει το ζεόλιθος, είναι τόσο χρήσιμος που όταν έχουμε πυρηνικά απόβλητα βάζουμε ζεόλιθο για να καθαρίσουμε τη γη. Κάτι σαν καθαριστικό. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Και ο ζεόλιθος λοιπόν σε αυτό το δομέα καθαρίζει τη γη, επιτρέπει με
μετά εξοικονόμηση νερού και επιτρέπει εξοικονόμηση λιπαθρότους με μεγαλύτερη απόδοση, άρα αύξηση παραγωγής όσο αφορά τις δυνατότητες που έχει η γεωργία. Στην Κύπρο το ξέρετε πολύ καλά, έχουμε μερικές φορές ακόμα και θέμα με την ξηρασία. Ο ζεόλιθος, λόγω της υδροφιλίας του, επιτρέπει στο έδαφος να κρατάει καλύτερα. Είναι σαν να έχει τη μικρά ποτιστικά, γιατί ο ζεόλιθος πρακτικά μοιάζει αυτό που λέμε εμείς με ένα μοριακό κόσκινο. Δηλαδή είναι ένα σφουγγάρι πέτρινο, το οποίο απορροφά πολύ νερό. Όταν υπάρχει ξηρασία, ξαναδίνει το νερό. Όταν υπάρχει υγρασία, το κρατάει. Υπάρχει σε αυθονία στην Κύπρο όμως. Η Κύπρος έχει 6 ζεόλιθους, οι οποίοι όμως δεν είναι κλινοπτυλόλιθος. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι κλινοπτυλόλιθος. Είναι ο ζεόλιθος που είναι ουδέτερος, δεν έχει ούτε οξύ ούτε βάση και είναι αυτός που είναι ωφέλιμος στην γεωργία, γιατί θα έχει μια τάση να εξισορροπεί το pH στα 7. Δηλαδή, αν η γη σας είναι πολύ όξινη, βάζοντας ζεόλιθο, την πηγαίνετε προς το pH 7. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όταν έχετε μία γη που είναι όξινη, το 70% από το λίπασμα που βάζετε είναι άχρηστο. Γιατί αχρηστεύεται από τη γη, δεν πηγαίνει στο φυτό. Με τον ζεόλιθο καθαρίζεται τη γη, το όπως το είπατε ότι είναι καθαρικό, να ξέρετε ότι ο ζεόλιθος είναι και στα απορριπαντικά. Δηλαδή, άμα ξανακοιτάξετε στο σπίτι σας το απορριπαντικό σας, να μην ξαφνιαστείτε αν δείτε τη λέξη ζεόλιθο, γιατί απορροφά ακαθαρσίες και έχουμε αποδείξει ότι με τον ζεόλιθο το απορριπαντικό χρησιμοποιεί λιγότερο νερό, λιγότερο από τις άλλες ουσίες και καθαρίζει καλύτερα. Γι' αυτό τον βλέπετε σαν εφαρμογή όσο αφορά τώρα και στον τομέα της κτηνοτροφίας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ο ζεόλιθος όταν είναι σε αυτή τη μορφή. Σκόνη, ναι. Να τον χρησιμοποιούμε και στην κτηνοτροφία. Άρα έχουμε δει, ας πούμε, ότι στις αγελάδες δίνουμε από 50% γραμμάρια ζεόλιθο την ημέρα, ανάλογα με τις αφλατοξίνες, και έχουμε μια αύξηση παραγωγής 17% για το γάλα. Άρα έχουμε κάνει όχι δοκιμές, πολλά πειράματα, τα οποία μας επιτρέπουν να δούμε ότι για τα αρνιά, για τις αγελάδες, για τους χείλους, και να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 παροτρύνει την χρήση ζεόλιθο ιζηματογενούς προαλλευσής, δηλαδή φυσικό ζεόλιθο, γιατί έχουμε 70 ποικιλίες και αυτές οι ποικιλίες είναι καταναλώσιμες και από τον άνθρωπο. Όταν έχετε 95% κλινοπτυλόλιθο, το ξέρουν οι αθλητές, το βρίσκουν και στα superfoods, δηλαδή στις τροφές που είναι συμπληρώματα, σας καθαρίζει από τις ελεύθερες ρίες και τις τοξίνες, κατά συνέπεια και τα βαριά μέταλλα, γιατί βέβαια πάνω τη τρώμε βαριά μέταλλα, επειδή υπάρχουν αυτοκίνητα κτλ. Και σας επιτρέπει να έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Θα μπορούσε... Άρα, πρέπει να σας πω κάτι, γιατί δεν το είπαμε. Μου είπατε για τον ζεόλιθο που υπάρχει στην Κύπρο. Στην Κύπρο είπα λοιπόν ότι δεν υπάρχει κλινοπτυλόλιθος. Ο κλινοπτυλόλιθος υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα στην Ελλάδα, στη Θράκη, πάνω από 80 εκατομμύρια τόνους. Και αυτό που θα γίνει και θα το ζήσετε θα είναι η εισαγωγή ζεόλιθο από την Ελλάδα στην Κύπρο για να υπάρχουν εφαρμογές στη γεωργία, στην κτηνοτροφία. Αλλά είναι ακόμα, ξέρετε, ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται ακόμα και για τα κατοικίδια ζώα, γιατί όπως απορροφά τις οσμές και την υγρασία, που είναι, φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι, το βλέπουμε στα ενιδρία, το βλέπουμε στις υδρογονάνθρακες, για να καθαρίζει υδρογονάνθρακες και να καλυτερεύει τη μεζίνη αυξάνοντας τον δίκτυο κτενίων. Όλες αυτές οι εφαρμογές τις βλέπουμε μάλιστα και στα καράβια LNG. Ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται στο φυσικό αέριο για να βγάλει τα υγρά στοιχεία του φυσικού αέριου, να το στεγνώσει και μετά να το κατεβάσουμε στους νέους 162 βαθμούς. Γιατί άμα δεν είναι στεγνό το φυσικό αέριο και έχει υγρά στοιχεία, τότε δημιουργεί παγάκια, τα οποία είναι τόσο σκληρά που ενοχλούν ακόμα και τις σωληνώσεις. Άρα όλοι αυτοί οι τομείς χρησιμοποιούν τον ζεόλιθο. Τώρα αυτό που έχουμε δει και αναδείξει είναι ότι υπάρχει μεγάλα υπάρχει μεγάλο πλαίσιο για κοιτάσματα στη Θράκη, Βόρειο Εύρο συγκεκριμένα,
Έχουμε γύρω στα 10 κοιτάσματα που είναι αξιοποιήσιμα με μεγάλες ποσότητες και τώρα έχουμε περάσει στην φάση, αν θέλετε, της ανάλυσης για την αρχική εξόρυξη και μετά εκμετάλλευση του ζεολίδου. Άρα αυτό θα είναι σημαντικό στοιχείο και για την Κύπρο, γιατί επειδή μερικές φορές λόγω έλλειψης νερού έχουμε κάποιες δυσκολίες, θα ήταν καλό να το χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά στα φυτώρια, στα θερμοκήπια, σε βιολογική καλλιέργεια, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν το είπαμε, είναι ότι είναι ένα βιολογικό προϊόν, που σημαίνει πρακτικά, να το αποδείξουμε, ότι τον ζεόλιθο, όταν τον ακουμπάτε, πρώτα απ' όλα ακουμπάτε και είναι από το σκόνη, αλλά θυμίζει τάλκ, εντάξει, και τρώει. Αυτό, άμα το κάνετε σε τεστ, σε βιολογικές καλλιέργειες, όταν κάποιος θα σας πει, εγώ κάνω βιολογικά, θα του πείτε, αλλά τα προϊόντα που βάζεις για να προστατεύεις τα φυτά σου σε βιολογική καλλιέργεια, τα ακουμπάς με το χέρι. Και τα τρως κιόλας. Ναι, θα δείτε ότι δεν πάει έτσι. Το φάρμα. Ναι, άρα αυτό σας λέω λοιπόν, ότι στον τομέα, ας πούμε, της γεωργίας, ο ζεόλιθος επιτρέπει την αντιμετώπιση του δάκου. Μπορεί να γίνει μαζική χρήση του. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Αυτό είναι που προβλέπουμε έτσι ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα. Και άμα δεν θα σας ξαφνιάσω, φαντάζομαι, θα σας πω ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί ζεόλιθο, γιατί εκεί πέρα, όπως η ξηρασία είναι άλλα μεγέθη, άμα δεν έχουν ένα σύστημα να κρατάνε το νερό, έχουν δυσκολίες. Ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται και για τον καθαρισμό του νερού. Άρα, όταν έχετε μια γεώτρηση για το κτήμα σας και έχει πολλά άλατα διάφορα ή μπορεί να είναι ακόμα και μέταλλα, χρησιμοποιούμε το ζεόλιθο σαν φίλτρο. Αυτό είναι πολύ πρακτικό. Φυσικός τρόπος. Ναι, εντελώς. Να φύγουμε από το ζεόλιθο. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να συγκαταλέγεται στους 50 πρώτερους στον κόσμο? Τίποτα το ιδιαίτερο. Δηλαδή είναι... Το λέτε έτσι πολύ ταπεινά. Δεν το λέω ταπεινά. Είναι σαν να σας λέω τι σημαίνει για εσάς ότι είστε γυναίκα. Εσείς... Δηλαδή για κάποιον... ξέρετε, έχω την τάση να λέω το σπάνιο, το σπάνιο δεν είναι σπάνιο. Άρα δεν σας έχουν δώσει την επιλογή να είστε γυναίκα και μετά να πείτε, α, τι σημαίνει που το επιλέξατε. Είναι η ζωή σας. Άρα αυτό που σας φαίνεται εσάς κάτι το παράξενο είναι η ζωή μου. Άρα είναι σαν να μου κάνετε την εξής ερώτηση. Πώς σας φαίνεται η ζωή σας? Ζωή μου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αρκεί κάποιος να είναι ιδιοφυής για να είναι, να προοδεύσει στη ζωή του, να ευτυχήσει. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε, να μην ανησυχούν και οι άλλοι, δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Η ευτυχία σχετίζεται με την κοινωνία, δεν σχετίζεται με την νοημοσύνη. Άρα, εγώ δεν πιστεύω ούτε στην ευτυχία, ούτε στη δυστυχία, ότι σχετίζεται με την τύχη, ή με πιο πολύ τις ανάγκες. Το θέμα της επιτυχίας, της ζωής, της αποδοχής. Ξέρετε, για πολλούς η επιτυχία είναι να παντρευτούν, να έχουν παιδιά, να έχουν ένα μεγάλο σπίτι, μπορεί 2-3 αυτοκίνητα, να έχουν ένα εξοχικό και αυτό είναι η ζωή. Αυτό για μένα είναι το ίδιο από τα μερμήγκια ή τους θερμίτες. Η ζωή για μένα ξεκινάει με τον άνθρωπο από τη σκέψη, το τι μπορεί να παράγει την ανθρωπότητα και θα δείτε ότι πολλά άτομα υπάρχουν και λίγοι άνθρωποι βιώνουν. Γιατί είναι πολλοί που κάνουν, ας πούμε, αυτό το λεγόμενο βιοποριστικό. Το βιοποριστικό είναι πάνω και κάτι που σχετίζεται και με την επιτυχία. Είναι μερικοί που δουλεύουν βιοποριστικά και στο τέλος της ημέρας δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα, αλλά είναι κανονικά για να ζήσουν. Τελικά φτάνουν στη σύνταξη και έχουν ξεθεωθεί με βιοποριστικούς λόγους και μετά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Άρα, για μένα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι, όπως το λέει το Ιαπωνέζικο κουάι, ανάμεσα σε δύο σκέψεις δεν είμαστε τίποτα. Άρα, αν δεν σκέφτεσαι συνεχώς, δεν είσαι άνθρωπος και δεν είναι ανθρώπινο. Όταν όλα τα περιμένεις από τους άλλους και είσαι παθητικός, μπορεί μερικές φορές να λες είμαι ευτυχισμένος. Η ευτυχία, η επιτυχία, ό,τι έχει σχέση με την τύχη, έχει σχέση με το χαρτί, το τάβλι.
Εγώ είμαι πιο πολύ στο σκάκι. Θα ξέρετε, στο σκάκι όλα τα κομμάτια είναι πάνω στη σκακέρα, τα βλέπετε. Εγώ δεν έχω δει ποτέ ένα σκακιστή να λέει στον άλλον τα νίκησε ότι είναι κολόφερδος. Στο τάβλι το βλέπω. Και βέβαια στο τάβλι είμαστε όλοι ταβλαδόροι, δηλαδή όλοι πρωταθλητές. Άρα απλώς όταν χάνουμε είναι κολόφερδος ο άλλος. Το πιο σημαντικό είναι να κρατάς το μυαλό σου σε δράση και να είσαι ενεργός. Το μυαλό που δεν είναι ενεργοποιημένο δεν είναι μυαλό, να το κάνεις τι. Δεν είναι, πρέπει από την δυνατότητα να περάσουμε στην πραγματικότητα. Η δράση της σκέψης πάνω στα θέματα τα ανθρώπινα και της ανθρωπότητας είναι ο μόνος λόγος της ύπαρξής της. Αλλιώς τι νόημα έχει, δηλαδή φανταστείτε τώρα να έχει κάποιος έναν εγκέφαλο και να μην τον ενεργοποιεί ποτέ. Μα για μένα το ένα είναι οντολογικό, το άλλο είναι τελεολογικό. Για το θέμα της νοημοσύνης ή της διοφυΐας, άμα δεν θέλει να κάνει, να παράγει ένα έργο, δεν έχει νόημα. Είναι μόνο μέσω, δηλαδή είπαμε αν θέλετε για τον ζεόλιθο, τώρα σας δείχνω την πέτρα και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Σε μένα δεν υπάρχει ακόμα ζεόλιθος. Γιατί δεν το έχετε εφαρμόσει πουθενά. Αλλά να το κάνετε τι, ας πούμε. Είδατε μια πέτρα. Άμα σας είχα δείξει μια ροζ πέτρα, θα λέγατε το ίδιο. Όταν όμως θα δείτε, όταν το βλέπετε να το βάζετε και βλέπετε το φυτό σας να αλλάζει, βλέπετε τις γεύσεις να αλλάζουν, τότε είναι μια δράση. Για μένα είναι το ίδιο με την νοημοσύνη. Γι' αυτό λέω συχνά ότι είμαστε σαν τον ζεόλιθο, είμαστε ένα καθαρτικό που καθαρίζει την ανθρωπότητα από μερικές έννοιες που δεν έχουν νόημα. Και μετά πηγαίνει στην ουσία με μία αύξηση παραγωγής. Υπάρχουν αρκετοί που έχουν παραιτηθεί και εκτιμούν ότι όλο αυτό που συμβαίνει είναι μια συνωμοσία κάποιων ανθρώπων που κινούν τα νήματα και καθορίζουν τις τυχές των άλλων και άφησε τα πράγματα όπως είναι, τίποτα δεν θα αλλάξει, έχουν αυτή την εντύπωση. Είναι άνθρωποι που έπαιζαν πολύ προπό. Μετά το έκαναν πιο επαγγελματικά, το έκαναν χρηματιστήριο. Μετά όταν τρώνε τα μούτρα τους, λένε ότι κάποιοι συνωμοτούν. Εγώ αυτό που βλέπω σε πρακτικό επίπεδο είναι το εξής. Πολλά πράγματα οφείλονται σε εμάς. Γενικά, όχι μόνο για το θέμα της κρίσης. Γι' αυτό ο Σουντσού λέει, όποιος γνωρίζει τον εαυτό του, δεν έχει αντίπαλο. Οι άνθρωποι έχουν αυτή την τάση γιατί όταν δεν τα βγάζουν πέρα, λέει σίγουρα φταίει κάποιος άλλος. Και δεν βλέπουν ότι άμα τα εξέταζαν λίγο πιο στρατηγικά, θα έμπαιναν στη διαδικασία. Γι' αυτό είναι ο αγαπημένος μου επίκτητος που λέει: θεώρησε τον εαυτό σου ως ελεύθερο όν ή ως σκλάβο, όλα εξαρτούνται από σένα. Είναι μερικοί, όπως λέτε, ότι παρετούνται και τελικά καταντούν να είναι σκλάβοι ενός συστήματος. Και λένε δεν ξέρουν τι να κάνουν. Για μένα έχει σχέση μόνο και μόνο με την ανθρώπινη πρωτοβουλία. Κάθε άνθρωπος έχει έναν εγκέφαλο, έχει μια σκέψη, μπορεί να σκεφτεί. Άμα δεν τα καταφέρει μόνος του, μπορεί να σκεφτεί ομαδικά. Και αυτό που με αγγίζει, αν θέλετε, αυτή την περίοδο, είναι ότι βλέπω όλο και περισσότερο, επειδή μετακινούμε αρκετά, ομάδες που οργανώνονται και ο ένας βοηθάει τον άλλον γιατί τα πράγματα όπως είναι πιο δύσκολα. Δεν υπάρχει όπως κάναμε παλαιότερα ο καθένας στο δικό του. Ατομικισμός. Ναι. Και εδώ, ναι. Αυτές οι κοινές δράσεις παράγουν έργο, παράγουν πράξεις και χαίρομαι όταν άνθρωποι που υποτίθεται έχουν παραιτηθεί, βλέποντας αυτές τις δράσεις, θέλουν και αυτοί να συμμετέχουν σε κάτι το ανάλογο που βέβαια δεν θα το έκαναν μόνοι τους, θα θεωρούσαν ότι είναι βουνό. Ξέρετε, ακόμα και αυτό που κάνετε και με την τηλεόραση όσο αφορά το Πανεπιστήμιο. Αλλά ακόμα και την εφημερίδα. Γιατί να διαβάζω εφημερίδα εφόσον δεν με βοηθάει στην κρίση. Κι όμως μέσω της αρθογραφίας μπορούμε να επηρεάσουμε ανθρώπους, να τους πούμε, ξέρετε, υπάρχουν και άλλες στρατηγικές, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε κυρίαρχες στρατηγικές ανάπτυξης, ανάκαμψης, μπορούμε να δείξουμε ότι υπάρχει μια προοπτική, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο άλλος όταν είναι απομονωμένος στο σπίτι του και τα βλέπει όλα χάλια, πώς να σκεφτεί ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Γι' αυτό όταν ρωτάν βλέπετε καθόλου φως στο τούνελ, λέω ανάψτε κεριά. Το φως, άμα δεν το φέρουμε εμείς οι ίδιοι, δεν έρχεται μόνο του. Δεν χρειαζόμαστε όμως μια κινητή δύναμη
Οι μεγάλες αλλαγές γίνονται πάντα μετά από μεγάλες... Για παράδειγμα τώρα, είναι με την ευκαιρία της κρίσης, πρέπει να κάνουμε πάλι μια εσωτερική αναζήτηση. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στην έκφραση, γιατί αυτό θυμίζει ότι και οι πόλεμοι κάνουν καλά. Γιατί αυτό μην μου πείτε ότι ο πόλεμος δεν είναι μια μεγάλη αλλαγή. Ναι, εγώ προτιμώ όμως να μην τους έχουμε για να κάνουμε και προτιμώ ανθρώπους που άμα σκέφτονται συνεχώς, δεν έχουν ανάγκη να έχουν μια τεράστια κρίση για να καταλάβουν ότι κάτι δεν σκέφτονται καλά. Άρα, εφόσον το θέσατε έτσι, πάνω ότι θυμίζω ότι κρίση και ευκαιρία στα κινέζικα είναι το ίδιο ιδιόγραμμα. Άρα, ανάλογα με το κείμενο, το διαβάζει σαν κρίση ή σαν ευκαιρία. Και λέω ότι άμα εσύ αποφασίσεις ότι είναι ευκαιρία, τότε μπορεί να σκεφτείς πιο ορθολογικά πώς ήταν η ζωή σου με την δράση που είχες στη συμβατική και πώς μπορείς να την αλλάξεις κάνοντας κινήσεις πιο σοφές και πιο έξυπνες και βέβαια σε συνεργασία και με άλλους. Έτσι μπαίνει το θέμα της ομαδικότητας. Μέσα από την ομαδικότητα καταφέρνουμε πράγματα που είναι αδιανόητα σε ατομικό επίπεδο. Εντάξει, άκουσα μια ερώτηση προς το τέλος, πού πρέπει να αναζητήσει ο άνθρωπος την γαλήνη του ή μήπως είναι καταδικασμένο να είναι ανήσυχο πνεύμα και να μην μπορεί να βρει την ηρεμία μέσα του. Λοιπόν, η γαλήνη, μ' αρέσει που είναι κρίμα που παραλίγο να την ξεχάσετε, η γαλήνη είναι μία έννοια πιο νοητική από ό,τι νομίζει. Η γαλήνη προέρχεται από πρώτα την παραγωγή έργου, η παραγωγή έργου προσφέρει χαρά, η χαρά ως ανάδραση θα προσφέρει μεταχαρά και όταν θα δείτε την χαρά του ανθρώπου που έχετε χαροποιήσει μέσω του έργου σας, θα έχετε αυτή τη μεταχαρά, όταν θα συνδεθούν τα δύο μαζί, θα έχετε γαλήνη. Ο άνθρωπος είναι δημιουργός, δηλαδή, και πρέπει συνέχεια να δημιουργεί για να... Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος. Ικανοποίηση. Όταν βλέπει τον συνάνθρωπο και δεν ψάχνει μόνο την πληρότητα, την ατομική, και βλέπει το συμπληρωματικό, τότε νιώθει περισσότερο ανθρώπινος και σιγά σιγά με το έργο του, ειδικά αν είναι ομαδικό, αποκτά γαλήνη.